Η δύναμη του κυρίου Δέλτα αρχίζει και σιγά σιγά κλέβει τις εντυπώσεις. Κύριε Πετάλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Η δύναμη του κυρίου Δέλτα, Δέλτα όπως λέμε διάβολος. Ναι, νομίζω ότι αποκαλύπτεται πολύ περισσότερα από όσα, εν πάση περιπτώσει, το βιβλίο υπόσχεται να αποκαλύψει τον αναγνώστη. Αλλά είναι μια καλή εισαγωγή, ωστόσο, για να οριοθετήσει κανείς και το πνεύμα του βιβλίου και κυρίως την προσωπικότητα του κυρίου Δέλτα. Όλα ξεκινάνε από αυτό που έχετε και στην πρώτη σελίδα του Κάρλ Μάρξ, η αθλειότητα της φιλοσοφίας. Η κακή πλευρά είναι αυτή που παράγει την κίνηση, η οποία φτιάχνει την ιστορία καθώς συγκροτεί το στοιχείο της πάλης. Μικρές ιστορίες, όπου μέσα από μια πολύ λεπτή ηρωνία, λίγο βάζετε το μαχαίρι και το στρίβετε στις ιστορίες σας. Αυτή την αίσθηση έχω, κύριε Πετάλα. Ναι, είναι αλήθεια ότι η ηρωνία είναι το κυριότερο, το στοιχείο που διέπει όλες αυτές τις ιστορίες. Προσπάθησα να εκμεταλλευτώ αυτή την συγγραφική, εν πάση περιπτώσει, οδό, προκειμένου ακριβώς να δείξω το πού κινούνται, πώς πάνε αυτές οι ιστορίες και πώς συμπλέκονται οι χαρακτήρες μεταξύ τους και κυρίως να μπορέσω να αναδείξω μέσα από το στοιχείο της ηρωνίας τον παραλογισμό της κυρίαρχης λογικής. Και μιλάμε για την Ελλάδα του τώρα, για την Ελλάδα της κρίσης. Μιλάμε για την Ελλάδα του τώρα, για την Ελλάδα της κρίσης, σαφέστατα. Ωστόσο, μπορεί κανείς να δει σε αυτά τα διηγήματα έτσι μια διάσταση η οποία πηγαίνει και πιο πίσω και πιο μπροστά από το χρόνο τον τωρινό, το χρόνο που ζούμε τώρα. Υπό την έννοια ότι υπάρχουν και πάρα πολλές αναφορές σε ένα παρελθόν το οποίο ταιριάζει με την φυσιογνωμία του κυρίου Δέλτα, που ως διάβολος φυσικά είναι άχρονος και βυθίζεται σε ένα παρελθόν που έχει μια συνέχεια. Και οι ίδιες του ιδέες φυσικά έχουν μια ιστορική συνέχεια. Έτσι δεν είναι κάτι το οποίο συναντούμε μόνο στη σημερινή κρίση, είναι κάτι το οποίο έρχεται από παλιά και πηγαίνει παλιά μακριά. Βέβαια. Ναι. Ο κύριος Δέλτα είναι Φίνος. Η Φινέτσα που έρχεται από παλιά. Ναι, πράγματι. Ο χαρακτήρας του έχει αυτά τα περιγραφικά στοιχεία. Είναι πράγματι ένας κομψός κύριος, ένας εστέτ. Ο οποίος γίνεται πολύ κακός όταν το θέλει. Ο οποίος γίνεται πολύ κακός, έχει μια έφεση στη φάρσα και κυρίως έχει έτσι μια συνεχή ανάγκη να μπορεί να εμπέζει και να περιπέζει και να σκαρώνει φάρσες σε αυτούς που νομίζει ότι είναι κατώτεροι του. Διαβάζοντάς του είχα την αίσθηση ότι μας κλείνετε το μάτι, μας βγάζετε τη γλώσσα. Υπάρχει ένα στοιχείο αυθάδειας που δεν είναι βέβαια, δεν είναι ούτε ο χαρακτήρας μου ούτε η πρόθεσή μου αυτή ακριβώς. Αλλά αυτή η αυθάδεια βγαίνει από το στοιχείο, από το τεχνικό στοιχείο της ηρωνίας. Είναι κάπως σαν να προσπαθεί κανείς, εν πάση περιπτώσει, να μιλήσει με τον πιο άμεσο τρόπο και ταυτόχρονα να το κάνει με το πιο περίπλοκο εργαλείο που είναι η ηρωνία, εκεί που θολώνουν τα όρια ανάμεσα στο ποιος μιλάει, τι λέει και ποιος εννοεί τι. Και εν τέλει ποια είναι η πρόθεση του συγγραφέα βάζοντας αυτά τα λόγια στο στόμα του κάθε χαρακτήρα. Αυτή είναι η περιπλοκότητα της ηρωνίας που είναι έτσι σαν ένα τεχνικό στοιχείο, νομίζω ότι είναι και αρκετά υποτιμημένο, τουλάχιστον για πολλά χρόνια ήταν πολύ υποτιμημένο, έτσι πως εγώ τουλάχιστον το αποτιμώ έτσι στα καθημάς, και έχει αυτή την παράξενη αντίφαση. Είναι αυτή η αμεσότητα της ηρωνίας που σου βγάζει τη γλώσσα, αλλά ταυτόχρονα έχει μια δική της περιπλοκότητα. Μέσα από τα κείμενα έχω την αίσθηση ότι υπάρχει και ένας στοχασμός δικό σας. Και ο στοχασμός έρχεται σαν να έρχεται από το μέλλον, δηλαδή είναι αυτό ίσως που έχει και ελπίδα. Ναι, αυτό έχει να κάνει και με το παράθεμα του Μάρξ, το οποίο ήδη αναφέρατε. Εδώ πέρα υπάρχει ένα στοιχείο ότι πραγματικά στην ανθρώπινη ιστορία, τουλάχιστον κατά τον Μάρξ και κατά το συγκεκριμένο απόσπασμά του από την αθλειότητα της φιλοσοφίας, προκύπτει ότι πραγματικά η διεργασία του κακού δημιουργεί πάντα ένα αντίβαρο που οθεί την κοινωνία να πηγαίνει μπροστά, τις κοινωνίες να πηγαίνουν μπροστά από αυτή τη σύγκρουση που δημιουργείται, από αυτή την πάλη που δημιουργείται, ανάμεσα στο φορτικό στοιχείο της κυρίαρχης ιδεολογίας ή της κυρίαρχης εξουσίας ή οτιδήποτε, δημιουργείται ένα τέτοιο αντίβαρο το οποίο πάντα πηγαίνει στις κοινωνίες μπροστά και δημιουργεί ένα στοιχείο ελπίδας. Στο βιβλίο, ακριβώς επειδή αυτό είναι αρκετά αμφίσιμο, υπό την έννοια ότι ναι, αφήνεται να εννοηθεί ότι μια τέτοια ελπίδα είναι μια ελπίδα που εγώ θα μπορούσα να τη συμμεριστώ. Ωστόσο, παρατηρώντας την κοινωνική πραγματικότητα του τώρα και του σήμερα, δεν είναι βέβαιο ότι υπάρχει μια σπίθα τέτοιας ελπίδας. Δηλαδή, το παράδειγμα του Μάρξ εδώ πέρα μπαίνει σε μια αμφισβήτηση. Είναι δυνατόν, έχει δίκιο, μπορεί να γίνει αυτό όντως, ή όλα πια είναι χαμένα, ή είναι, ας πούμε,
η εξουσία και η δύναμη του κυρίου Δέλτα είναι ακατάλυτες. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, το οποίο ταυτόχρονα είναι και μια πρόκληση στον αναγνώστη να απαντήσει και για τον εαυτό του. Από τις ιστορίες ο καθένας νομίζω μπορεί να προβληματιστεί και να το ερμηνεύσει σύμφωνα με το δικό του τρόπο. Αυτό ισχύει και επίσης ένα από τα, αν μου επιτρέπετε, από τα ευχάριστα του όποιου από ήχου τέλος πάντων είχε έως τώρα αυτό το φλιαράκι είναι ότι πολλές φορές ακριβώς συμβαίνουν και αστείες παραγνωρίσεις έξω από το βιβλίο, δηλαδή αποδίδουν τον κύριο Δέλτα όχι αυτό που είναι, δηλαδή μια ειρωνική κριτική της φυσιογνωμίας του, αλλά μια ταύτιση. Δηλαδή κάποιος ταυτίζεται με τον κύριο Δέλτα. Θεωρεί ότι πολύ καλά τα κάνει όλα αυτά που κάνει, γιατί πράγματι αξίζει σε αυτούς τους κακούς μέτριους τύπους τους οποίους καταβάλει ο κύριος Δέλτα, τους αξίζει η τύχη τους, ας πούμε. Είναι πολύ λογικό. Να τους καταδώσει, να έτσι ακριβώς, ναι. Η δύναμη του κυρίου Δέλτα τελικά ποια είναι, η δύναμη της ιδεολογίας, της κυρίαρχης ιδεολογίας? Ναι, θα έλεγα πως είναι αυτό, υπό την έννοια ότι ο κύριος Δέλτα, θα δει κανείς μέσα στο βιβλίο, ότι περισσότερο ιδεολογεί παρά μιλά, έτσι σαν, σαν φυσιολογικός, ας πούμε, χαρακτήρας. Ιδεολογεί συνεχώς, δηλαδή προσπαθεί να επιβάλλει ακριβώς αυτή τη λογική της δικής του, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ιδεολογία, η οποία όμως, όπως ξέρουμε και όπως μπορούμε να καταλάβουμε, είναι κάτι το οποίο παράγει πολύ υλικά αποτελέσματα. Δεν είναι κάτι, δεν είναι ένα νεφέλωμα, δεν είναι ένα τίποτα. Με βάση αυτές τις ιδέες και με βάση αυτές τις παραστάσεις, δημιουργούνται στην κοινωνική πραγματικότητα πολύ σκληρές συγκρούσεις και πολύ θυμηρά αποτελέσματα. Αυτό ακριβώς κάνει ο κ. Δέλτα. Χρησιμοποιεί ουσιαστικά την ιδεολογία του σαν ένα μέσο κατήσχησης. Αυτό κάνει. Και το κάνει με τον πιο φασικό τρόπο. Αυτό που περισσότερο με ενδιέφερε είναι ότι αυτός ο εκφραστικός τρόπος ταιριάζει πάρα πολύ στον τρόπο με τον οποίο εγώ βλέπω τα πράγματα. Δηλαδή, δεν θα μπορούσα να φανταστώ άλλον τρόπο για να μπορέσω να κάνω αυτό που έκανα. Και υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι ήταν περισσότερο μια φυσική συγγραφική επιλογή παρά έτσι ένα φιλολογικό τέχνασμα. Συνήθως πιστεύει κανείς ότι ένας συγγραφέας μπορεί να μιλήσει έτσι με τον αμεσότερο, τον πιο συγκινησιακό τρόπο, ότι αυτό είναι, εν πάση περιπτώσει, κάτι πιο ευθύ. Ο τρόπος με τον οποίο εγώ εκφράζομαι απλώς περνάει μέσα από αυτές τις τεχνικές, μέσα από αυτά τα κανάλια της ειρωνίας. Είναι ένας τρόπος οπτικής και τίποτα παραπάνω. Φαντάζομαι, κύριε Πετάλο, ότι με ένα ειρωνικό βλέμμα θα είσαστε και στις παρέες σας και στην καθημερινότητά σας. Σε κάποιο βαθμό. Σε κάποιο βαθμό. Γιατί δεν μπορεί, είναι η έκφραση αυτή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό τάξιδο να είναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα να έχετε. Γεια σας.